Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog μας. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις. Εκεί σε ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Εκεί μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης εκεί μπορείς να παίρνεις μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε-πότε στη σελίδα μου. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα είναι η ένατη μέρα vlog μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια να κάνουμε, έτσι μαζεματάκια στο σπίτι, δουλίτσες, τέτοια πράγματα. Μαγειρέματα δεν έχουμε σήμερα. Έχω πίτσα από χθες, αν δεν είδατε το χθεσινό vlog μας να πάτε να το δείτε. Εκεί σας έδειξα πώς φτιάχνω την πίτσα εγώ. Είναι σπιτική συνταγή δική μου. Φτιάχνω μόνη μου τη ζύμη, φτιάχνω μόνη μου τη σάλτσα, τα φτιάχνω όλα μόνη μου. Γίνεται φοβερή πίτσα. Οπότε έχουμε έτοιμο φαγάκι, έχουμε και μοσχαράκι κοκκινιστό από τότε, θυμάστε, με το κόψιμο. Οπότε έχουμε φαγάκι για σήμερα. Περιληπτικά να σας πω τι σκοπεύω να κάνω σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω να τα κάνω όλα. Θέλω να φτιάξω σπιτική λεμονάδα, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να φτιάξω ζελεδάκι για τον Κώστα, αυτό το γλυκό που σας έδειξα στο σούπερ μάρκετ χολ που του αρέσει. Θέλω επίσης να κάνουμε κάποιες καθαριότητες. Δηλαδή, θέλω να κάνω την παπουτσοθήκη μέσα, αυτή που φέραμε χθες που σας έδειξα. Την είχα καθαρίσει απ' έξω, θέλω να την καθαρίσω και από μέσα. Θέλω επίσης να καθαρίσω αυτό εδώ, αυτό, που είναι για τα κρασιά. Καθαρό είναι μεν, απλά θα το περάσω με πρόντο, έτσι για να γυαλίσει το ξύλο. Σήμερα επίσης θέλω να βάλω κάποιες παραγγελίες. Σήμερα ενδέχεται να φύγει το έπιπλο από το χολ και να φέρουμε το γραφείο. Ενδέχεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει πάλι, αλλά τέλος πάντων. Anyway, θέλω να κάνουμε πολλά πράγματα. Να σας πω ότι η ώρα τώρα είναι. Τι ώρα είναι? Έχει πάει κιόλας 1:05. Να σας πω ότι σηκώθηκα νωρίς σχετικά. Έφτιαξα ένα βίντεο που ήθελα να φτιάξω. Το επεξεργάστηκα, το ανέβασα. Έφαγα πρωινούλι. Το πρωινό μου σήμερα ήταν κλασικά ο καφεδάκος, ο καπουτσίνο και έφαγα μελομακάρονα εκείνα με τη σοκολάτα απ' έξω που σας είχα δείξει. Και τώρα, παιδιά μου, λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτό το vlog με δουλίτσες. Αυτά που σας είπα πάνω κάτω, να μαζέψω επίσης τα ρούχα που έχουν στεγνώσει και γενικότερα να κάνουμε δουλειές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τα μάζεψα τα ρούχα και τώρα πάω να τα βάλω στα συρτάρια και στις ντουλάπες. Και να σας πω ότι σκοπεύω να πάρω από το σαλόνι την απλόστρα. Δεν μπορώ να τη βλέπω άλλο εδώ μέσα. Η θέση της κανονικά θα είναι στο hall, αριστερά από το γραφείο. Απέναντι δηλαδή από την δουλάπα με τα ρούχα. Ελπίζω να έρθει σήμερα το γραφείο, να κάνουμε λίγο χώρο εκεί πέρα, να φύγει το άλλο το έπιπλο που πιάνει τόσο όγκο και να μπορέσω να το μεταφέρω. Επίσης, πρέπει να μεταφερθεί όντως η απλόστρα, γιατί στη θέση της απλόστρας θα μπει το άλλο το επιπλάκι που σας έδειξα για τα κρασιά. Οπότε θα δούμε που θα τη βάλουμε σήμερα την απλόστρα, μέχρι να τη βάλουμε στη μόνιμη θέση της. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερες δουλειές. Τακτοποίησα λοιπόν και τα ρούχα τα πλημμένα και τώρα, παιδιά μου, κάνω ένα διάλειμμα να φάω ένα κομμάτι πίτσα, γιατί πεινάω πάρα πολύ. Δεν θα φάω κανονικά μεσημεριανό τώρα, θα το φάω αργότερα. Αλλά τώρα ένα κομματάκι πίτσα νομίζω είναι ότι πρέπει. Οπότε τρώω την πίτσα μου και συνεχίζουμε μετά τις δουλίτσες μας. Later. Έφαγα λοιπόν την πίτσα μου, στάνιαρα παιδιά, γιατί δεν είμαι ο εαυτός μου, τα πεινάω. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε μία λεμονίτα σπιτική. Είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη. Έχω άπειρα λεμόνια στο σπίτι, οπότε λέω να τα κάνω μία λεμονίτα. Και πάμε να σας δείξω πώς τη φτιάχνω. Έχω λοιπόν σε αυτό το σακουλάκι μερικά λεμόνια. Στο ψυγείο έχω κι άλλο, οπότε αν χρειαστούμε θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ένα κατσαρολάκι και δύο ποτηράκια και φυσικά θα βάλουμε και ζάχαρη. Η δοσολογία μου λοιπόν θα είναι για ένα μεγάλο μπουκάλι του νερού. Οπότε θα βάλουμε δύο νεροπότηρα στημένο λεμόνι. Στο κατσαρολάκι θα βάλουμε 2 νεροπότηρα ζάχαρη λευκή και 2 κουταλιές της σούπας ξύσμα από λεμόνι. Πάμε να ξεκινήσουμε το στύψιμο. One eternity later. Εδώ βλέπετε λοιπόν όλα τα λεμόνια που έστυψα. Βάζουμε λοιπόν και το δεύτερο ποτήρι λεμονιού. Πάμε τώρα να προσθέσουμε τη ζάχαρη. Βάζουμε και το ξύσμα. Εγώ θα το κάνω με το μάτι, αλλά η συνταγή λέει 2 κουταλάκια της σούπας. Και τώρα ξεκινάμε το βρασμό μέχρι να δέσει ο χυμός μας. Έτοιμη λοιπόν η λεμονάδα, την αφήνω να κρυώσει και μόλις κρυώσει θα πάρω ένα χωνί από την Κατερίνα γιατί εγώ δεν έχω ακόμα και θα τη βάλουμε σε μπουκάλι.
αρκετή ώρα μετά. Δεν σας άνοιξα νωρίτερα την κάμερα γιατί μίλαγα με την Κατερίνα, είχαμε βιντεοκλήση. Μένουμε δίπλα, αλλά είχαμε βιντεοκλήση. Anyway, απλά η κάθε μία κάνει τις δουλειές και συνήθως έτσι έχουμε και το τηλέφωνο μαζί και μιλάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, το σιροπάκι, δηλαδή ο χυμός, ας πούμε, είναι έτοιμος. Το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι τέλειο, το έχω αφήσει, έχει κρυώσει κιόλας. Το δοκίμασα, είναι φανταστικό. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το μπουκάλι νερού. Καλά, σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι η ποσότητα που έχω φτιάξει, αλλά δεν μας πειράζει. Μου έχει δώσει και εκείνα τα δύο χωνιά η Κατερίνα. Και πάμε να γεμίσουμε το μπουκάλι μας με το χυμό. Λοιπόν, για να μην τα γκρεμίσω όλα και τα χύσω στα πατώματα και τρελαθώ τελείως, θα το κάνω με μία κουταλίτσα. Οπότε, για να μπορώ αυτά να τα κρατάω σταθερά, να μην μου πέσουν. Αυτό με αγχώνει πάρα πολύ που πάω να κάνω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Έτοιμη λοιπόν η λεμονίτα. Θα τη δοκιμάσουμε το απόγευμα όταν έχει κρυώσει φουλ. Να δούμε αν είναι τέλεια, αν μας βγήκε φανταστική. Την επόμενη φορά θα φτιάξουμε περισσότερη ποσότητα για να γεμίσουμε το μπουκάλι. Τώρα κάναμε τόση ποσότητα δοκιμαστικά. Και κάτι ακόμα. Έβαλα πλαστικό μπουκάλι και όχι γυάλινο, γιατί γυάλινο έχω πάρει και σας τα έχω δείξει από το τζάμπο. Γιατί δεν έχω ακόμα βουρτσάκι ειδικό για να πλένεις τα μπουκάλια. Οπότε μέχρι να πάρω βουρτσάκι θα χρησιμοποιώ πλαστικό μπουκάλι και μετά θα το πετάω, παιδιά. Οπότε γι' αυτό έβαλα πλαστικό μπουκάλι. Στα γυάλινα έχω βάλει τώρα νερά στο ψυγείο. Οπότε βάζω και αυτό το μπουκάλι στο ψυγείο να κρυώσει και το απόγευμα το δοκιμάζουμε. Τώρα πριν κάνω την άπειρη λάτζα μου, λέω να καθαρίσω λίγο τις εστίες γιατί είναι λίγο χάλια. Δεν ξέρω αν βλέπετε τι εννοώ, αλλά είναι λίγο χάλια. Οπότε, λέω να δοκιμάσουμε αυτό το καθαριστικό που είχα πάρει σε εκείνο το υπερτεράστιο supermarket haul μόνο με καθαριστικά. Αν κάνει δουλειά, καλώς. Αν δεν κάνει δουλειά, θα δοκιμάσουμε κάτι πιο φυσικό, τη σόδα, γιατί έχω διαβάσει ότι η σόδα κάνει θαύματα. Οπότε πάμε να δούμε λοιπόν με αυτό εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, λέει, αφαιρέστε πρώτα τυχόν υπολείμματα με μία ξύστρα για κεραμικές εστίες. Λοιπόν, ξύστρα δεν έχω. Άρα, τι λέω να κάνουμε? Ας χρησιμοποιήσουμε σόδα, παιδιά, σε πρώτη φάση. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε σόδα, να τρίψουμε καλά τις εστίες. Το είχα δει που το έκανε και η Κατερίνα σε ένα vlog μας. Οπότε νομίζω κάνει θαύματα και μετά θα χρησιμοποιήσουμε και αυτό, παιδιά. Οπότε ξεκινάμε με σόδα, λοιπόν. Είμαι λίγο αναποφάσιστη, δεν μπορείτε να πείτε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω αυτήν εδώ τη μεγάλη συσκευασία σόδας. Έχω πάρει μεγάλη επίτηδες. Λοιπόν, βάζουμε τη σόδα μας εδώ. Θα την απλώσουμε παντού τώρα, να πάει παντού. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε τύπου scrub στις κεραμικές εστίες. Μπορείτε να πάρετε πανάκι, μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Και αρχίζουμε το τρίψιμο. Γενικότερα αυτό που έχω διαβάσει στο ίντερνετ είναι ότι θέλει δύο πανάκια. Το ένα να είναι στεγνό για να κάνουμε το τρίψιμο. Και το δεύτερο μετά να είναι νοπό για να γίνει το γυάλισμα. Later. Παίρνω λοιπόν ένα νοπό Vertex και πάμε να τρίψουμε καλά μέχρι να το εξαφανίσουμε όλο τη σόδα. Κάναμε λοιπόν το πρώτο βήμα, αντί για ξύστρα εμείς κάναμε τα δικά μας. Θα πάρω και κάποια ξύστρα στο μέλλον, νομίζω ότι χρειάζομαι. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια αν θεωρείτε ότι χρειάζεται. Πάμε τώρα εδώ πέρα στο δεύτερο βήμα που λέει ρίξτε μερική ποσότητα πάνω στην κρύα εστία. Χρησιμοποιώντας υγρό πανί ή μια χάρτινη πετσέτα, καθαρίστε και σκουπίστε λίπη και βρωμιές. Και μετά σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Δείτε εδώ τι έχει βγάλει, έτσι. Και ας το κάνουμε πριν με σόδα και ας το κάνω κάθε μέρα με Vertex, δείτε τι έχει βγάλει. Λοιπόν, έχουν καθαρίσει αρκετά καλά οι εστίες, οπότε τώρα έχω βάλει λίγο νεράκι στο χαρτί για να γυαλίσει. Οπότε, όπως βλέπετε, καθάρισε αρκετά καλά, μπορώ να πω. Έχουν μείνει εδώ κάτι σημαδάκια, αν τα δείτε. Μάλλον μόνο με ξύστρα φεύγουνε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια γενικότερα τη γνώμη σας, εσείς οι πιο έμπειρες, για να δω πώς μπορώ να τα αφαιρέσω και αυτά. Νομίζω χρειάζομαι ξύστρα. Τώρα πρέπει να βάλω αυτά εδώ στη θέση τους και αυτά εδώ, για να πλύνουμε όλα αυτά εδώ. Το κάνω και επιστρέφω. Όπως βλέπετε, τα πλύνα όλα, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Οι εστίες μας είναι αρκετά καθαρές, ο πάγκος μας επίσης. Και τώρα θα κάνω ένα περασματάκι έτσι και τα έπιπλα στο σαλόνι. Είναι μαύρα και ξέρετε, η σκόνη φαίνεται αμέσως, οπότε κάθε μέρα τα κάνω. Είναι μέρος ρουτίνας μου γενικότερα να τα κάνω ένα περασματάκι με Vertex και Ajax. Οπότε πάμε να κάνουμε και αυτό και μετά θα κάνουμε επιτέλους αυτό που έχω πει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Πάμε.
Κάτι που με ενοχλούσε αρκετά ήταν η σκάλα που έχω πάρει από τα Τζάμπο που την είχα εδώ πέρα παρατημένη στη μέση του τόπου. Πού την έβαλα? Εδώ λοιπόν, στο υπνοδωμάτιο, όπως βλέπετε, μετέφερα λίγο πιο αριστερά την παπουτσοθήκη και έχω φυλάξει τη σκάλα εκεί πέρα. Οπότε ανοίγοντας την πόρτα, βλέπετε δεν φαίνεται τίποτα παρά μόνο η παπουτσοθήκη. Οπότε νομίζω είμαστε μία χαρά με αυτό. Τώρα πάμε να βάλουμε κάπου και την απλόστρα. Εν τέλει λοιπόν την έβαλα εκεί πέρα, που ούτως ή άλλως εκεί πέρα θα είναι και η θέση της, δηλαδή θα την έχω μόνιμη εκεί. Και εδώ πέρα θα μπει το γραφείο του Κώστα. Αυτό δεν θα φύγει ούτε σήμερα τελικά. Μάλλον θα φύγει αύριο, ευελπιστώ να φέρουμε επιτέλους το γραφείο, να γίνει επιτέλους σπίτι, γιατί δεν παλεύεται. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε? Αυτό εδώ πέρα λοιπόν που είναι για τα κρασιά που σας το έδειξα χθες, λέω να το βάλουμε εκεί πέρα. Πριν το βάλουμε, πάμε να το καθαρίσουμε με πρόντο και ένα πανάκι με μικροίνες. Εντάξει παιδιά, έχει γίνει φανταστικό. Έχει λάμψει το ξύλο του. Είναι απίστευτο. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Φανταστικό. Ανυπομονώ ήδη να το γεμίσουμε με κρασιά. Τα λατρεύω παιδιά, μου αρέσει δηλαδή πιο πολύ για συλλογή παρά για να πίνω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα παιδιά, είναι απίστευτο. Λοιπόν, τώρα κάναμε το βασικότερο πράγμα για σήμερα. Αυτό ήθελα να κάνω, πέρα από άλλο που κάναμε. Και μας μένει να κάνουμε την παπουτσοθήκη. Αυτή εδώ, για την οποία σκοπεύω να κάνω και κάτι ακόμα. Θα βάλω μία παραγγελία, δεν σας λέω τι και πώς, θα σας πω ένα πράγμα, θα σας δώσω ένα hint. Θέλω να την αλλάξω. Θέλω να την κάνω λίγο διαφορετική, να ταιριάζει καλύτερα στο χώρο. Δεν σας λέω τίποτα. Σήμερα θα βάλω την παραγγελία για την αλλαγή. Θα κάνω αυτή την αλλαγή και θα σας τη δείξω. Οπότε κάτω στα σχόλια θέλω να μου πείτε ποια θα είναι αυτή η αλλαγή και τι θα παραγγείλω. Για να σας δω τώρα, θα το καταλάβετε, θα το βρείτε. Τώρα λέω να σταματήσω για λίγο, να ξεκινήσω να κάνω μοντάζ στο βίντεο αυτό και σε λιγάκι θα έρθει ο Σπυράκος εδώ πέρα. Θα παίξουμε, θα τα περάσουμε τέλεια και θα σας πάρω και κανένα πλάνο και εσάς. Να δείτε το μικρό Σπυράκο έτσι που μεγαλώνει και γίνεται πιο τσαχπίνικο παιδί και πιο έτσι αγαπησιάρικο. Μου έχει τρελή αδυναμία, παιδιά. Αλήθεια, πριν είχα πάει να πάρω το χωνί και πάω να φύγω. Όταν το πήρα, έπαιξα λίγο μαζί του. Και με το που πάω να φύγω και με βλέπει να πηγαίνω στην πόρτα, τρέχει, με βουτάει από τα πόδια και με τραβάει. Με πιάνει από το χεράκι και με τράβαγε για να πάμε να παίξουμε. Ο γλυκούλης μου. Λοιπόν, οπότε μετά θα παίξουμε. Οπότε σας αφήνω. Ξεκινάω λίγο το βίντεο και τα λέμε σε λιγάκι. Later. Έχω αράξει τον καναπέ με το μικρό Σπυράκο που κάνει σαβολιές συνέχεια και τώρα πάει στην τηλεόραση. Για σένα μιλάω, Σπύρο. Τι κάνεις? Τι κάνεις, καρδούλα μου, θες αγκαλίτσα? Να το ο Σπυράκος που ανεβαίνει και μόνος του πάνω στον καναπέ. Ντουκ, 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 ντουκ. Κάνε ντουκ. Ντουκ. Πάμε πάλι. Ντουκ. Είναι θεούλης, ό,τι του κάνεις το μιμείτε. Οπότε εμείς τώρα θα παίξουμε. Σπυράκο, θα παίξουμε. Και θα τα πούμε πιο μετά. Τι είναι αγάπη μου? Παίζεις στο δέντρο? Τι είναι αγάπη μου, πού πας? Θες να πάμε βόλτα? Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Βασίλης είναι. Όπου πρόσεχε. Ο Άγιος Βασίλης είναι. Θέλει την κάμερα. Πάει μπάλα. Πάει μπαλίτσα. Αου, μου πιέζει εκεί πέρα που έχω κοπεί, ρε παιδιά, πάνω στο ράμα. Πάμε, 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 πάμε. Κάνε κι εσύ. Κάνε, κάνε, κάνε. Τι είναι ρε γκουκάκι? Κύριε ρε πλασματάκι. Many hours later. Ετοιμάζω λοιπόν το μεσημεριανό μου, το οποίο το τρώω και λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε να βάλουμε και λίγη λεμονίτα. Έχω βάλει λοιπόν στο ποτήρι αυτό, το 1 τρίτο έχω βάλει λεμονίτα και τα άλλα 2 τρίτα θα τα γεμίσουμε με νερό κρύο. Εδώ βλέπετε λοιπόν το μεσημεριανό μου. Μοσχαράκι κοκκινιστό, αυτό το περιβόητο μοσχαράκι που έκανα και κόπηκα. Αυτό είναι λοιπόν. Η σαλατούλα που σας είχα δείξει με σάλτσα βινεγκρέτ και η λεμονίτα μου.
Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε live και τα τρία, να σας πω πώς είναι. Μοσχαράκι παίρνει 10 στα 10 και το ριζάκι τέλειο. Πάμε τώρα σαλατούλα. Ωπο, φανταστική η σαλάτα. Και πάμε να δοκιμάσουμε τη λεμονίτα. Απίστευτη. Δοκιμάστε την, είναι φοβερή. Οπότε, τρώω, σας αφήνω για τώρα και θα τα πούμε πιο μετά με ό,τι κάνω. Και λέω τι ξέχασα. Τώρα θυμήθηκα τι ξέχασα. Είχα βάλει στο φούρνο μικροκυμάτων πίτσα και την άφησα στο φούρνο μικροκυμάτων. Οπότε έχω και πιτσούλα, παιδιά. Ορίστε λοιπόν και η πιτσούλα μου. Καλή μου όρεξη. Many hours later. Η ώρα έχει πάει 1:30 και έχει πιάσει μια φανταστική βροχή, παιδιά, άλλο πράγμα. Εμένα κλασικά με πήρε ο ύπνος στην τηλεόραση, αλλά τέλος πάντων. Κάπου εδώ λοιπόν θα κλείσει και το σημερινό vlog μας. Ελπίζω να σας κράτησα ωραία παρέα. Αύριο ξεκινάει καινούριο, με περισσότερες δουλίτσες, διάφορα πραγματάκια στο σπίτι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα πάω να πέσω για ύπνο κανονικά στο κρεβάτι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram. Εκεί σας ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Μπορείτε να μετέχετε πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης εκεί μπορείτε να παίρνετε μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε στη σελίδα μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού αύριο στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά. Να περνάτε όμορφα.